Λοιπόν, η Ειρήνη Σαμαριτάκη είναι στη θέση τη, φυσικά για την αθλητική ενότητα. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Ειρήνη. Πώς είσαι σήμερα? Καλά. Μπράβο. Όλα καλά, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, αθλητική ενότητα με πολλά και ωραία θεματάκια και με μία συνέντευξη η οποία έρχεται να προκαλέσει αίσθηση γιατί είναι μια ωραία μαρτυρία. Ξεδιπλώνει έτσι άγνωστες πτυχές της ζωής του και αναφέρομαι φυσικά στον Νίκο Μαχλά, αυτό το τεράστιο κεφάλαιο για τον Όφη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο που μέσα από την εκπομπή Football Idols by Stoiximan δίνει μια πολύ όμορφη συνέντευξη. Μια εκβαθέων συνέντευξη, έτσι ξετυλίγει το κουβάρι όλης της πολύ πλούσιας ποδοσφαιρικής του διαδρομής, ξετυλίγει και άγνωστες στιγμές και άγνωστες πτυχές. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Ο Νίκος Μαχλάς ήταν ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην Ελλάδα που σύντομα άνοιξε τα φτερά του για το εξωτερικό. Ο άλλοτε αρχηγός του Όφη μίλησε στο Football Idols by Stoiximan για την πορεία του στο ποδόσφαιρο και όλες τις ξεχωριστές στιγμές που εκείνος έζησε. Από την καθιέρωση και την απογείωση στην ομάδα του Ηρακλείου, το σιρτάκι για χάρη του στο γήπεδο της Φυτέσσια και τη μεταγραφή του στον Άγιαξ, όπου συνδέθηκε στενά με τον γνωστό σε όλοι μας Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Αναφέρθηκε φυσικά και στην εθνική, με την οποία αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Και εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο σχετικά με τον Νίκο Μαχλά. Το βιβλίο της πλούσιας ποδοσφαιρικής του διαδρομής ξεφίλησε ο Νίκος Μαχλάς στο Football Idols by Stoiximan. Ο άλλοτε κορυφαίος σκόρερ που έγραψε τη δική του ιστορία στον Όφη και άνοιξε τα φτερά του για το εξωτερικό σε μια πορεία με τίτλους και πολλές διακρίσεις. Ο μοναδικός Έλληνας που κατέκτησε το χρυσό παπούτσι το 1998 με τη φανέλα της Φύτεσε ως πρώτος σκόρερ της Ευρώπης, ξετύλιξε το κουβάρι των αναμνήσεων σε μια κατάθεση ψυχής για το Football Idols by Stoiximan. Αρχικά μίλησε για το ξεκίνημα από τον Όφη ως ένας από τους νεότερους επαγγελματίες, ενώ στάθηκε στις συμβουλές του αείμνης του Γκέραρντ που ήταν για τον ίδιο Ευαγγέλιο. Ήμουνα στην ηλικία λοιπόν των 16 χρόνων, 15 χρόνων προς 16 και με πήρε με την πρώτη ομάδα να προπονούμε ο Ευγένιος Γκέραρντ. Αποφάσισε μια μέρα να έρθει στο σπίτι μου και να πει του πατέρα μου ότι θέλω το παιδί αυτό να έρχεται συνέχεια στις προπονήσεις και να πάει σε νυχτερινό σχολείο. Δηλαδή η πορεία μου τελείωσα το νυχτερινό και είναι για να φταίει ο Όφη, πάει ο Όφη, που υπέγραψα τότε συμβόλαιο 16 χρονών. Και να φανταστείτε στα 16,5 προς τα 17 ήταν και το πρώτο μου παιχνίδι. Τη μια να βλέπαμε στην τηλεόραση, τη μια σχολείο. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να σε τέτοια και μικρή ηλικία να είσαι μέλος αυτής της ομάδας και μετά αργότερα να γίνω και βασικό κομμάτι αυτής της ομάδας. Και μετά με τα αποτελέσματα που ήρθανε και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι λοιπόν ήταν όλα πολύ όμορφα και όλα κοντά. Και όλα αυτά τα χρωστάω σε αυτή την ομάδα, σε αυτούς τους ανθρώπους που με πιστέψανε, σε αυτή την πόλη. Είναι το νησί μου, ήταν η αγάπη μου, ήμουνα στη θύρα 4. Τεράστιο είναι και το κεφάλαιο της εθνικής ομάδας, όπου με δικό του γκολ κόντρα στη Ρωσία η Γαλανόλευκη πήρε την πρόκριση του Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Οι στιγμές που έζησαν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού και η τρομερή ιστορία με τον Αρκέτα Παναγούλια. Η σέντρα έφυγε από τα πόδια του Νίκου, την όμπλια του συμπαίχτη μου στον Όφη. Ήξερα ότι με το που θα πάρει την μπάλα θα τη βάλει μέσα, αλλά πάντα είχα αυτό το αίσθηκτο που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήξερα που θα πάει μπάλα και ήξερα ότι θα ξεκινήσω πιο γρήγορα για να πάω να τη βρω. Να παίζεις στην έδρα σου με 80.000 κόσμο και να πετυχαίνεις τον νικητήριο γκολ, εντάξει, είναι λίγο extreme. Δηλαδή, λίγα παιδιά μπορούν να το νιώσουν και να το ζήσουν αν δεν τα καταφέρουν εκείνη τη στιγμή να είναι στη θέση μου. Πόσα παιδιά μπορούν να ζήσουν ποδοσφαιριστές ένα παγκόσμιο κύπελο, είναι κάτι ανεπανάληπτο. Και θυμούνται αυτοί με τον Παναγούλια που μου είχε πει: κάνει μία τρίπλα, κάνει δύο, τρεις, κάνει σούτα ρε βρε, μπιπ μπιπ. Είχε δίκιο βέβαια, αλλά να σουτάρω πάνω στον παίκτη δεν το έκανα. Η πορεία του Νίκου Μαχλά στο εξωτερικό, κυρίως με Φύτεσσα και Άγιαξ, αλλά και με τη Σεβίλη, συνοδεύτηκε από υπέροχες στιγμές, ενώ η ιδιαίτερη μνήμα έκανε στο φίλο του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Τυχαίνει
να στην ηλικία των 13 χρονών, 12 στα 13, που ήμουν ακόμα στην Αλάνα, η πρώτη μπλούζα που αγόρασα σαν παιδί, που την αγόρασα για να παίζω την Αλάνα, δεν την αγόρασε, ήταν το Άγιαξ. Έγραφε TTK, δηλαδή την κασέτα, δηλαδή, και έφτασε να παίξω και να αγωνίζομαι σε αυτή την ομάδα με τόσους καλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που μπορεί να τα πεις και καρμικά, γιατί δεν περίμενα το τμήμα marketing της Φίτεσε να κάνει αυτή την κίνηση. Όταν εγώ αποκτήθηκα από αυτήν την ομάδα και μόλις μπήκα σε αυτό το γήπεδο και τα γκολ που έβαζα και να ακούω το σιρτάκι και να χορεύουν όλες τις κερκίδες, ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο. Ήταν κάτι που με έκανε να νιώθω τόσο υπερήφανος για τη χώρα μου. Αυτή η ιστορία που θα σας πω έχει να κάνει με τον τεχνικό διευθυντή τότε που τον είχα και προπονητή, τον Λέο Μπεν Άκερ, που ήταν και από τους πιο αναγνωρίσιμους προπονητές, γιατί είχε πάρει και 5 πρωταθλήματα, 3-4, δεν ξέρω, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και ήμουν τυχερός, τον είχα πρώτο προπονητή, μετά τον είχα και τεχνικό διευθυντή και ήταν αυτός που έφερε τον Ζλάταν στον Άγιαξ. Αυτό που με παρακάλεσε είναι να τον έχω από κοντά, γιατί να του πω 5 πράγματα, να τον έχω από κοντά, να του αλλάξω λίγο τα μυαλά, να του πω κι εγώ, γιατί ήμουν κι εγώ αντιαντίστοιχο όταν είχα έρθει στη Βίτεσε, όπου πήγαινα Ζλάταν πίσω. Πήγαινα να φάω, έλα Ζλάταν. Πήγαινα στο σπίτι, ερχόταν στο σπίτι μου και έτρωγε. Σαν άνθρωπο που τον έχω ζήσει πάρα πολύ, είναι Θεός, είναι γελάς, πεθαίνεις. Δεν είναι ψεύτικο δηλαδή όλο αυτό. Δεν είναι τίποτα ψεύτικο. Θεωρεί για να μπορεί να αποδώσει Ζλάταν, πρέπει να ανεβάζει τον εαυτό του. Να μην υπάρχει κανένας άλλος που να είναι εισάξιος.